κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις από το neakrete.gr. Απίστευτες εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στα Χανιά καταγράφει ντρόουν. Γέφυρες έπεσαν, δρόμοι αφανίστηκαν, καλλιέργειες βούλιαξαν στα νερά. Ο 69χρονος κτηνοτρόφος που έπεσε θύμα της κακοκαιρίας οδηγήθηκε σήμερα στην τελευταία του κατοικία, ενώ την ίδια στιγμή γέφυρες στρατού έφτασαν στο νησί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των κατοίκων στις περιοχές των Χανίων που έχουν αποκλειστεί. Θετικό βέβαια σε όλα αυτά είναι το γεγονός της παράτασης των φορολογικών υποχρεώσεων των κατοίκων των πληγισσών περιοχών της Κρήτης. Από τον Οκτώβριο, τουλάχιστον 7.000 κάτοικοι της Κρήτης αναμένουν το πράσινο φως για την επανέναρξη της διενέργειας εξετάσεων οδήγησης. Μετά από σχεδόν 5 μήνες, αναστέλλεται η εποχή των εξεταστών υποψηφίων οδηγών από τη διενέργεια των εξετάσεων οδήγησης. Η εν λόγω εξέλιξη τώρα προκαλεί ανακούφιση τόσο στους υποψήφιους οδηγούς όσο και στους επαγγελματίες, αφού οι σχολές οδήγησης είχαν πρακτικά μείνει χωρίς δουλειά. Προσεχώς ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού του 2019. Η υποβολή των νέων αιτήσεων θα γίνει εκ νέου από όλους τους γονείς και θα βασιστεί στο εισόδημα που δηλώθηκε στις φορολογικές δηλώσεις του 2018. Την ίδια στιγμή αύριο αναμένεται να πληρωθούν οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού για το 2018. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε τα κριτήρια αλλά και αναλυτικά παραδείγματα για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.